Εκδήλωση με θέμα προοπτικές της διαβίου μάθησης στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο δράσεων επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΔΚΕΠΕ Σταύρος Νιάρχος και περιέλαμβανε ομιλίες με θέμα το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης Φορέας Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εισηγητή τον κύριο Αναστάσιο Μικρόπουλο, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Διαβίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη, Μελέτες Περίπτωσης, με εισηγήτρια την κυρία Πολυξένη Παγκέ, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη σημασία αυτής της εκδήλωσης αναφέρθηκαν οι δύο καθηγητές, καθώς και ο αντιπρίτανης Σπύρος Γεωργάτος. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, διότι οι προοπτικές της διαβίου μάθησης είναι σημαντικό στοιχείο της νέας πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστρατεύσαμε δύο εξαιρετικά στελέχη του Πανεπιστήμιου μας, με πολλή εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την κυρία Παγκέ και τον κύριο Μικρόπουλο, για να δούμε τόσο τις προοπτικές εντός της συγκεκριμένης δομής, όσο και τις προοπτικές τις ευρωπαϊκές. Σκοπός του καινούριου προγράμματος είναι να προσελκύσουμε πέρα από τις συνηθισμένες μορφές προγραμμάτων διαβίου εκπαίδευσης που είναι δημοφιλείς για διάφορους λόγους και καινούργια προγράμματα τα οποία εστιάζονται σε πιο μοντέρνες, θα έλεγα, κατευθύνσεις, όπως είναι τα εικαστικά, όπως είναι ο πολιτισμός, δεξιότητες δηλαδή που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένας φορέας με τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όχι μόνο σε φορείς και κοινό που έχει σχέση με την εκπαίδευση, αλλά και στο ευρύ κοινό, στην τοπική, αλλά και στην ευρύτερη εθνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη νέα μορφή λειτουργίας του, το κέντρο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και μάθησης και τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, τα γνωστά MOOCs, για να προωθήσει την εξωστρέφειά του. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι στα τελευταία χρόνια λειτουργίας του κέντρου και μέχρι σήμερα επιμορφώνονται πάνω από 17.000 συμμετέχοντες. Θα ήθελα να σας πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που έχει κάνει το Πανεπιστήμιό μας για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που αφορά όλους μας. Το θέμα της διαβίου μάθησης αφορά τον καθέναν από εμάς. Το Πανεπιστήμιο, ως γνωστό, έχει τρεις μεγάλους πυλώνες. Την έρευνα, τη διδασκαλία και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Η διασύνδεσή του λοιπόν με την κοινωνία στηρίζεται σε αυτό το μεγάλο κομμάτι που λέμε διαβίου μάθηση. Ο τρόπος με τον οποίο προσφέρει το Πανεπιστήμιο τη μάθηση και την εξωστρέφειά του τη δείχνει προς την κοινωνία είναι αυτό το κομμάτι της διαβίου μάθησης. Έχουν γίνει πολλά βήματα, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Έχουμε τεράστια εμπειρία σε προγράμματα οργανωμένα με φορείς του εξωτερικού, με άλλα πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος. Έχουμε συμμετάσχει σε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε το πανεπιστήμιό μας μαζί με άλλα πανεπιστήμια έχουν χαράξει πολιτική στη διαβίου μάθηση. Αξίζει λοιπόν τώρα να το συγκεκριμενοποιήσουμε, να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί, διότι εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να ορίσουμε τη δική μας πολιτική ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία.